Αμάν δεν πουλάκι μου, 10 ώρες διαβάζεις τώρα ένα συμβολιάκι εκεί πέρα. Έλα, πάμε, μας περιμένει ο Ρούφος. Για σένα διπλό τσεκάρο, ρε Λουκά, χάριστε. Θα μου τα πάρει, θα μου τα πάρει. Πάμε να φύγουμε τώρα. Άντε, πάμε. Νόρα μου. Φως μου. Αστέρι μου, φεγγάρι μου. Τι έφερε στα νεκρολούλουδα, Δημήτρη. Ό,τι είχαμε να θάψουμε, το θάψαμε χθες. Ποιος πέθανε, ρε παιδιά, κανένα φίλος μας. Τι να κάνω, να κλάψω τώρα, να βάλω τα μαύρα, τι να κάνω. Να βάλεις τα μεταξωτάκια να φυσάει. Νόρα μου, ήρθα να σου πω όλη την αλήθεια. Δεν προλαβαίνω. Δεν με νοιάζει, εγώ θα στην πω και ας μην προλαβαίνεις. Λοιπόν, ήρθε η Ντέζη και με πιασε και μου είπε ότι είδε στο σπίτι σου το Λουκά με σόβρακο και ποδιά. Α, έτσι. Ποιος ντύθηκε έτσι, πού? Για σένα, λέω. Και μάλιστα ζουν στο κρεβάτι με δυο. Με δυο, τι δυο? Στην πανιέρα δυο-δυο, σκάσε. Καταλαβαίνεις, βρε Νόρα, φούντωσα και εγώ τι να κάνω, άνθρωπος είμαι. Δεν έχω δει και λίγα στο σπίτι σου εδώ που τα λέμε. Συγγνώμη που δεν σε πίστεψα, αλλά έλα λίγο στη θέση μου. Είμαι χαμένος κι εγώ, τι να κάνω. Τράβα στην Ντέζη και δώσε εκείνη τα λουλούδια. Πάμε, Λουκά. Νόρα, περίμενε, μισό λεπτό. Η Ντέζη σήμερα του ξαφρίζει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία και εσύ κάθεσαι και την πιστεύεις, Δημήτρη. Έσχος. Πάμε, Λουκά. Κάτσε, Νόρα μου, λίγο, κάτσε να τα βρούμε. Περίμενε. Εκεί που έθαψες ό,τι είχαμε. Βάλε και τα λουλούδια που πάνω. Πάμε, Λουκά. Μισό, έχω μια απορία εγώ τώρα. Αυτό το σόβρακο ποδιά θα φορεθεί φέτος? Όχι, γιατί το σόβρακο θα στο πάρει η Ντέζη. Και θα βγω γυμνό στον ήλιο. Θα έχει την ποδιά, μη σε νοιάζει. Πάμε. Νόρα μου. Αστέρι μου, φεγγάρι μου. Πάμε, Λουκά. Λουλού είσαι λόγου μας. Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Πριγκίπισά μου. Λουκά, τελείωμε. Αγγελά. Δεν με περίμενες. Και σίγουρα δεν χαίρεσαι που με βλέπεις. Ναι, δεν σε περίμενα. Πέρασα. Αλλά χαίρομαι που σε βλέπω. Η Εύα πώς είναι? Νιώθω κουρέλι. Κατεβάσαμε τον Δημήτρη στο επίπεδο της Ντέζης. Γεια. Και δεν του αξίζει. Ο Δημήτρης δεν είναι αρπακτικός σαν κι αυτή. Γεια. Είναι δοτικός. Έχει καλές προθέσεις. Το ξέρω. Μια χαρά παιδί είναι. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Πώς θα το εξηγήσω? Καταλαβαίνω πως νιώθεις αγάπη μου. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν το αξίζει αυτό. Θα τη βρούμε τη λύση μαζί. Πώς τα κάναμε τις κατά? Πάμε τώρα να ξεπερδέψουμε από αυτή. Και όλα θα φτιάξουν, θα. Λοιπόν, τα διαβάσαμε, είμαστε εντάξει? Καμία αντίρρηση, κύριε Ρούσο. Εγώ έχω μία αντίρρηση. Τι έγινε, Νωρά? Του βάλαμε φιτιλιές. Δεν σου φτάνει ποδιά και το σόβρακο. Ποιο σόβρακο, τι λέει? Ό,τι θέλει, λέει. Τίποτα, είναι η νέα τάση της μόδας. Μου το είπε εμένα, αυτός μας έφερε τα νεκρολούλουδα. Θάψαμε κάποιον πάλι από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν είναι φίλος μας και δεν τον κλαίμε. Αυτό. Ωραία. Λήξη αναμετάδοσης. Εδώ λέει ότι εγώ έχω βρει τη μνήμη μου. Αλλά δεν το θυμάμαι. Τα έχουμε κανονίσει αυτά, Λουκά. Να υπογράψεις τώρα. Έλα. Έλα, Λουκά, όπως σου έμαθα. Εγώ τώρα, άμα υπογράψω, λέει, θα την ξαναβρω τη μνήμη μου. Όχι. Θα χάσεις το σπίτι σου. Για το παιδί του το κάνει. Το παιδί μου το ξέρει ότι το κάνω. Όχι. Και ούτε θα το μάθει. Όχι που θα το τρώγατε εσείς. Αλλά τον λυπάμαι που πέσε στα χέρια σας. Κύριε Ρούσο, ευτυχώς που δεν ήσασταν εκεί να δείτε την κατάντια του, ε. Να υπογράψουμε τώρα. Ωραία. Το σόβρακο το βγάζω τώρα ή μετά? Ποιο σόβρακο, Λουκά? Η Μαργαρίτα μου είπε ότι θα μου το πάρουν. Σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα, παιδί μου. Γιατί ψέματα λέει. Παίρνω το εκεί. Ωραία. Πάρε και αυτό. Να το έχουμε. Εσύ έγινε σειρά. Τι κάνεις εκεί, Λουκά? Τι κάνεις εκεί, αγόρι? Σόβρακο. Ποιο σόβρακο? Τώρα στο πήρε το σόβρακο. Άστο, κάτσε εδώ. Λοιπόν, Λουκά μου, αγάπη μου, σήμερα έκανες μια σπουδαία πράξη. Μπορείς να έρχεσαι από το σπίτι όποτε θέλεις. Καλωσύνη σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρούσο. Παρακαλώ. Νωράκι, εσύ μην επαναπάβεσαι, γιατί εγώ θα παρακολουθώ. Δεν θα αφήσω τον πατέρα του παιδιού μου απροστάτευτο. Με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω, ε. Θα πάω στο καλό. Είδατε το γεράκι το αρπακτικό? Πήρε το συμβόλαιο και έγινε μπουχός. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε και μια Εύα να μαζέψουμε. Ωραία, δεν θα πάτε πουθενά. Δεν φεύγει κανείς, αν δεν μου εξηγήσετε τι είναι αυτό με το σόβρακο και την ποδιά. Τέλος. Ακούω. Κάτσε τώρα. Δεν ήταν σόβρακο. Δεν κατάλαβα. Πες. Όχι, εσύ πες τώρα. Εδώ σε θέλω. Πού είναι η Εύα?
ήθελα να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Τι και την αφήσατε να φύγει, πάτε καλά. Σταμάτα ρε κι εσύ, χαζοί είμαστε. Πολύ μέρα με τη Δάφνη, ήταν και ήταν μια χαρά. Είπε ότι δεν έχει να ντραπεί κανέναν. Άλλοι πρέπει να κρυφτούν. Ας ελπίσουμε ότι δεν κάνετε λάθος. Περίμενε, περίμενε. Τι έγινε εσύ τώρα, έβαλες εκεί πέρα ένα παντελόνι και απέκτησε σοβαρή άποψη. Μη μου το θυμίζεις αυτό, Νικόλα. Μη μου τον κοροϊδεύετε, σας παρακαλώ. Μόλις έδωσε το σπίτι του. Πάντως, Λυκά, μια παρατήρηση. Η ποδίτσα δεν έδαινε μεταθλητικό. Δεν έδαινε. Ναι, αλλά μετά τον φώτιζε η περούκα μου. Έλα, παιδιά, κόφτε την πλάκα τώρα. Έχει δίκιο, ρε παιδιά, σταματήστε. Το θεματάκι με την Εύα πάντως δεν το τελειώσαμε. Το είπαμε αυτό. Έχετε να δώσετε εξηγήσεις. Ναι, τώρα έχει δίκιο και ο Νικόλας. Ναι, αλλά γραμμή. Οκ, αλλά η Εύα επιτέλους είναι καλύτερα και εμείς επιτέλους είμαστε ελεύθεροι. Μπορεί να γίνει μια ανακοχή, έστω για λίγες ώρες. Μα γίνει, μα γίνει. Α, και Λουκάκο, θα περάσει από το ιατρείο να πάρει την παντανόπουτσα και τη φόρμα. Τελειώσαμε με τις μεταμφιέσεις. Με τις μεταμφιέσεις τελειώσαμε και με την αμνησία τελειώσαμε. Τον Άρη το διασφαλίσαμε, είμαστε εντάξει. Μόνο με την Τέζη φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα ανοιχτά κεφάλαια. Θα τα κλείσουμε.